Σήμερα θα κατασκευάσουμε ένα μελόξυλο. Για όσους δεν ξέρουν είναι αυτό. Το χρησιμοποιούμε στο να το βυθίζουμε στο μέλι και να σερβίρουμε μετά το μέλι μας. Για να το φτιάξουμε αυτό, μπορούμε να το κάνουμε πάλι με περισσεύματα, όπως στο προηγούμενο βίντεο, ή να κόψουμε κομμάτια συγκεκριμένα για αυτό. Προτείνω τα νερά του ξύλου να είναι οριζόντια στο κομμάτι μας και όχι κάθετα. Σαν αυτό ένα εδώ. Διότι όταν θα το τορνεύουμε είναι πολύ πιθανό να μας κόπει στα δύο. Έχω κάποια ξυλά από καρυδιά, ελιά, αυτό που σας έδειξα πριν είναι από οξιά και αυτό που θα φτιάξω θα είναι από ευκάλυπτο. Λοιπόν, ας δούμε πως φτιάχνεται. Για να φτιάξουμε ένα μελόξυλο δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα ένα μεγάλο ξύλο και ούτε απαραίτητα να είναι μεγάλο το μελόξυλό μας. Έχω χρησιμοποιήσει ένα μικρό κομμάτι από ευκάλυπτο, 3x3, περίπου 10-13 πόντους σε μέγεθος. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη ρόμπια μας, θα το ξεχοντρήσουμε και μετά θα αρχίσουμε να το δίνουμε σχέδιο. Με διέκοψε τηλέφωνο, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχουμε σχεδόν ξεχωρίσει το ξύλο. Εδώ πέρα θα γίνει το χερούλι, σε αυτό το σημείο. Και εδώ πέρα το σύστημα που θα μπαίνει το μέλι. Λοιπόν. Με τη σμήλη. Θέλει λίγο ακόνισμα. Επειδή είναι λεπτό το ξύλο, έχει αρχίσει τώρα και κάνει κάποιους κραδασμούς. Θα προχωρήσουμε στο τελευταίο κομμάτι. Και με μία σμήλη 4 mm θα κάνουμε τις γραμμές μας. Προσέχουμε, ο κίνητρος που θα δημιουργηθεί ανάμεσα από αυτές τις γραμμές να έχει ακριβώς το ίδιο πάχος. Με μια μικρότερη ρόμπια θα κάνω την τελειωτική καμπύλη. Ήρθε η ώρα για να το γυαλίσουμε. Είναι καλό να καμπυλώσουμε λίγο τις γωνίες με το γυαλό χαρτό μας. Διαχαρίζουμε λίγο από τη σκόνη.
και λίγο λαδάκι